νεκρομαντίου της, της Δήλου. Και κύριε Μπαλτογιάννη, είπατε και ενός ακόμη ναού. Νεκρομαντίο Δελφή και Δήλος. Μάλιστα. Λοιπόν, στο επόμενο ερώτημα το οποίο... Παρακαλώ. Θέλω να σας πω σε αυτό, πάνω ακριβώς, αν θέλετε πάνω στο θέμα αυτό. Λίγο σύντομα, γιατί θέλω να προχωρήσω στο επόμενο ερώτημα, παρακαλώ. Βεβαίως. Η αρχαιοελληνική μύθη είναι γεμάτη από πραγματικότητες. Βέβαια, εδώ δεν πάει το ερώτημα μύθος ή πραγματικότητα που αφελώς λέμε διάφοροι σήμερα. Ο μύθος έχει άλλη σημασία στην αρχαιότητα. Το έχετε αποδείξει άλλωστε με την πρόσφατη έρευνα που επιτύχατε σε παγκόσμιο πλέον επίπεδο. Ήθελα να σας πω λοιπόν ότι στη Λιθουανία το 2008 έδειξα στο Διεθνές Ακροατήριο τι σημαίνει όταν ορίζονται οι Δελφοί από τον Πίνταρο, ο οποίος υπήρξε ένας ποιητής. Και θα έλεγε κανείς πώς είναι δυνατόν ένας ποιητής να μπορεί να μας πει μια τέτοια εκπληκτική πληροφορία. Πώς ορίζονται οι Δελφοί, μας το λέει ο Πίνταρος του 5ου αιώνας. Και λέει: «Οι δε διεπτάμενοι συνέπεσον αλλήλεις κατά τον Πιθώνα, ώστε τη σύμπτωσιν ορίζειν αυτόθη της όλης οικουμένης των μεσέτατων». Ο Μακαρίτης Αντώνης Κονταράτος, καθηγητής Πανεπιστημίου Πατρών, και εγώ κάναμε ένα πείραμα με απλά μαθηματικά και φυσική. Υπάρχει ένα σημείο στην υδρόγειο, από τον οποίο αφήνουν δύο έτους, οι οποίοι έχουν μία μέση ταχύτητα 70 χιλιόμετρα την ώρα, συγκρινόμενοι με τα 1600 χιλιόμετρα την ώρα ταχύτητα της Γης, είναι ένα τίποτα. Αλλά αν τους αφήσεις ο ένας από την Ανατολή και ο άλλος από τη Δύση, από το συμμετρικό ως προς τους Δελφούς σημείο, αυτοί θα φτάσουν οπωσδήποτε μαζί. Θα φτάσουν την ίδια ώρα πάνω από τους Δελφούς. Αυτό έχει αποδειχθεί, έχει δημοσιευθεί και όποιος αφιβάλλει θα πρέπει να εξετάσει τις εξισώσεις με τη σχετική κίνηση. Διορθώστε με παρακαλώ αν κάνω λάθος, αλλά δεν θα μπορούσε να ισχύει το ίδιο από οποιοδήποτε σημείο της Γης, αν αφήσουμε αντίστοιχα δύο αετούς να πετάξουν, δηλαδή. Όχι, μόνο ένα ικανοποιεί την συνθήκη αυτή, είναι συμμετρικός προς τον άξονα περιστροφής της Γης. Κανένα άλλο δεν την ικανοποιεί. Άρα δηλαδή παίρνεται ως σημείο αναφοράς στον άξονα της Γης. Σημείο αναφοράς στον άξονα της Γης ορίζει το διαμετρικό που είναι των Δελφών που ξέρουμε και το αντιδιαμετρικό που είναι αυτό από το οποίο φεύγουν οι αετοί. Πώς μπορούσε ο Πίνταρος να το γνωρίζει αυτό που ήταν ένας απλός ποιητής, παραμένει άγνωστο. Είναι μια αρχαία γνώση η οποία τι λέει. Λέει καταρχήν τη σφαιρικότητα της Γης, τα πλάτη. Μπαίνει στην έννοια του γεωγραφικού πλάτους από την απότατη προϊστορική αρχαιότητα. Παρόμοιοι μύθοι υπάρχουν και για το γεωγραφικό μήκος που συνδέουν την αμμόνιο. Μένουμε σε αυτό, κύριε καθηγητά, γιατί πρέπει να προχωρήσουμε στο επόμενο ερώτημα, να μην ξεφύγουμε πάρα πολύ. Το ερώτημα το δεύτερο που θέλω να σας θέσω είναι ότι οι συγκεκριμένοι χώροι και οι ναοί που φτιάχτηκαν εκεί πέρα έχουν μια αρχιτεκτονική που φαίνεται να είναι κωδικοποιημένη βάσει των θρησκευτικών πιστεύω της εποχής. Και θέλω το σχόλιο σας πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα. Μάλιστα. Τώρα πάμε σε ένα άλλο κεφάλαιο πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί εστιάζει αυτή η ερώτηση κέρια στο θέμα. Οι διάφοροι αρχαίοι ναοί διαφόρων πολιτισμών, εάν εμπερίχαν στην αρχιτεκτονική τους τον χρυσό αριθμό 1 και 68 και επίσης τον ιερό αριθμό 3 και 14, αυτοί οι ίδιοι, η ίδια η αρχιτεκτονική, παράγει ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο μέσα και γύρω από τον ναό, πάνω και κάτω από τον ναό, το οποίο είναι άκρος ευεργετικό για όσους εισέρχονται ή είναι κοντά στον ναό αυτό. Είναι αποδεδειγμένο αυτό μαθηματικά και επιστημονικά? Είναι αποδεδειγμένο από τη σχολή των Ρώσων της Αγίας Πετρούπολης σε ελεγχόμενο χώρο με υποκλίμακα όταν χρησιμοποίησαν ιερά γεωμετρία τριών διαστάσεων ή δύο διαστάσεων. Άρα μιλάμε για θετικά αποτελέσματα πάνω στην ψυχολογία και στην σωματική υγεία του ανθρώπου. Να σας πω για τη σωματική υγεία. Ξέρετε ότι έχουμε 70% νερό. Όταν μπαίνει σε ένα τέτοιο χώρο ένας άνθρωπος ή αν θέλετε βάλετε ένα ποτήρι νερό, το οποίο είναι απολύτως καθαρό, δεν έχει δηλαδή προσμίξεις, μετά από μισή ώρα σε ένα τέτοιο χώρο αλλάζει το pH του. Και όχι μόνο αλλάζει το pH του, αλλάζει η ηλεκτρική αγωγημότητά του και όλα αυτά είναι μετρήσιμα και επαναλήψιμα. Δηλαδή έχουμε να κάνουμε με ένα ηλεκτρομαγνητικό πεδίο το οποίο το παράγει η ιερή γεωμετρία ανεξαρτήτως των υλικών που χρησιμοποίησε ο αρχιτέκτονας.
Πάντα μιλάτε για αρχαίους ναούς, όχι για σύγχρονους ναούς της χριστιανικής πίστης. Ένα σύγχρονος ναός μπορεί να το πετύχει αυτό, εάν ακολουθεί τη γεωμετρία. Δεν έχει να κάνει αν είναι σύγχρονος ή παλαιός, αρκεί να ακολουθεί την ιερά γεωμετρία όπως γνωρίζουν οι αρχιτέκτονες. Κατάλαβα. Λοιπόν, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά τα οποία μας λέτε. Θα πρέπει, λυπάμαι όμως, να σας αφήσω εδώ πέρα, διότι έχουμε και τη συζήτηση με τους καλεσμένους που έχουμε στο στούντιο. Σας ευχαριστώ πολύ και εύχομαι κάποια στιγμή να σας έχουμε και από κοντά να συζητήσουμε. Βεβαίως και από κοντά και σας εύχομαι καλή επιτυχία. Εξετάζεται ένα θέμα το οποίο σήμερα, τα τελευταία 10 χρόνια, αρχίζουμε και το αγγίζουμε κι εμείς. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Λοιπόν, πώς τα ακούτε όλα αυτά? Εγώ μένω εντυπωσιασμένος και από την άλλη πλευρά βέβαια γιατί διατηρώ και τις επιφυλάξεις μου. Και καλά κάνεις. Διατηρώ τις επιφυλάξεις μου για ένα και μοναδικό λόγο. Πρώτον γιατί οι ναοί έχουν αλλοιωθεί και δεύτερον γιατί έχει αλλοιωθεί το περιβάλλον τους. Αλλά ας μην πούμε σε αυτή τη διαδικασία. Κυρία Αλτάνη, θέλω να έχουμε τώρα την ευκαιρία να σχολιάσουμε αυτή την εικόνα που συζητούσαμε προηγουμένως, η οποία φαίνεται πραγματικά... Μάλλον αρχικά φαίνεται να είναι ένα διακοσμητικό στοιχείο και βρίσκεται, μου είπατε, στο πάτωμα στο ναό της Επιδαύρου. Πάμε λιγάκι να εξηγήσουμε τι μας δείχνει αυτό το σχέδιο και γιατί είναι σημαντικό, γιατί τελικά η ιερή αρχιτεκτονική πράγματι έχει πολύ ευεργετικά χαρακτηριστικά. Λοιπόν, θα πρέπει πρώτα-πρώτα να αντιληφθούμε τι θέλει να πει αυτό το σχέδιο, ναι, ανεξάρτητα ως προς τον χώρο μέσα στον οποίο βρίσκεται. Γιατί μόνο έτσι θα καταλάβουμε τι κάνανε. Αυτό είναι μια ενέργεια η οποία απαιτεί μαθηματικούς υπολογισμούς εξαιρετικά μεγάλης σημασίας. Αυτό που εγώ το είδα για πρώτη φορά το 1996, ναι, το είδα και με το που το είδα είπα είναι το ηλιοκεντρικό σύστημα. Με μια πρώτη ματιά. Και θα μου πεις, καλά, δεν το είδε κανένας αστρονόμος 100 χρόνια και καθώς αυτό το ίδιο ήταν προσαρτημένο. Και μάλιστα όχι μόνο αυτό το ίδιο, αλλά υπήρχε το ίδιο το δάπεδο. Άρα ξέρουμε ακριβώς πώς ήταν το δάπεδο, το οποίο έχουμε και σαν εικόνα από τον ίδιο τον Καβαδία κτλ. Πάμε να το εξηγήσουμε, παρακαλώ, ο χρόνος είναι περιορισμένος. Ναι, ναι. Να το εξηγήσουμε. Λοιπόν, αυτό που είδα εγώ από την πρώτη στιγμή άρχισα να μετράω. Για μένα το μέτρημα σε οποιαδήποτε ενέργεια κάνω είναι το πρώτο το οποίο με ενδιαφέρει. Να δω εάν υπάρχει μια... σύνθεση αριθμών η οποία να μου επιτρέψει να δώσω κάποιες εξηγήσεις σύμφωνα με αυτό που βλέπω. Ναι. Άρχισα να μετράω ασυναίσθητα σχεδόν αυτούς τους κύκλους που βλέπουμε στο εξωτερικό του μιλάτε μνημείου. Μιλάτε για αυτούς τους μαύρους κύκλους, τους έτσι. Μαύρους τους μαύρους του εξωτερικού του μνημείου. Ναι. Αυτοί όλοι είναι κύονες, μάλλον ήταν κύονες δωρικού ρυθμού. Στην αρρύθμιση προέκυψαν 26 κύονες. Το βλέπουμε και εδώ πέρα. Ναι, είναι αριθμημένα αυτά εδώ και με μια ορισμένη σειρά όλα έχουν πάρα πολύ μεγάλη σημασία το καθήκον. Άρα λοιπόν δεξιόστροφα ξεκινώντας από το 1 και καταλήγεται στο νούμερο 26 όλοι κύονες δωρικού ρυθμού, το τονίζουμε αυτό, έτσι. Μάλιστα. Ωραία, παρακάτω. Αυτό εδώ, εάν έχεις υπόψη σου τις κινήσεις της γης, τότε αντιλαμβάνεσαι ότι εδώ έχουμε μπροστά μας με τον αριθμό 26, γιατί φυσικά όλα είναι συμβολικά, δεν μπορούν να δοθούν με διαφορετικό τρόπο. Ναι. Ο αριθμός 26 είναι ο συμβολικός αριθμός που αναπαριστά τα 25.796 ηλιακά έτη της μεταπτώσεως των ησημεριών. Και όχι μόνο αυτό, αλλά με την αρρύθμιση που μου προέκυψε εν συνεχεία μελετώντας τον Τίμεο του Πλάτωνος που μας είπε ότι οι απλανείς έχουν δεξιόστροφη φορά. Εγώ γι' αυτό όταν... μετρήσατε λοιπόν δεξιόστροφα. Ναι, ακριβώς. Ωραία. Γι' αυτό το λόγο. Διαφορετικά δεν ξέρω τι θα έκανα, δεν μπορώ να πω. Αλλά αυτό το ήξερα. Εισχωρώντας τώρα, ναι, μετά, ο κύκλος ο επόμενος, μιλάτε ο για μαύρος, τον... ο μαύρος... Αυτόν εδώ, τον εσωτερικό ή αυτόν. Μιλάτε για τον δεύτερο ή για τον εσωτερικό. Για τον πρώτο, αμέσως μετά τους κύονες, μάλιστα, αυτός είναι ο σικός. Ναι, δηλαδή, ναι, είναι ο τείχος μέσα στον οποίο υπάρχουν όλα όσα βλέπουμε μέσα στο μνημείο. Να τονίσουμε ότι αυτή είναι η κάτοψη του ναού στην Επίδαυρο. Ακριβώς. Έτσι, για να καταλαβαίνουμε και λίγο και οι τηλεθεατές που μας παρακολουθούν από πού προέρχεται το σχήμα αυτό. Ακριβώς. Έχουμε λοιπόν τον μαύρο κύκλο, ο οποίος είναι ο τείχος, είπατε, και από μέσα υπάρχει το εσωτερικό του ναού. Ακριβώς. Τι βλέπουμε τώρα. Ναι. Τώρα βλέπουμε έναν άλλο κύκλο, πάλι μαύρο, ο οποίος εμπεριέχει
14, αυτοί οι κύκλοι μικροί που βλέπουμε είναι κύονες. Είναι 14 κύονες, οι οποίοι βρίσκονται όμως μεταξύ μαύρων διαστημάτων. Είναι αυτά σαν να μας λέει... Η ρόμβη λέτε. Όχι. Τα διαστήματα αυτά. Παραμένω στον κύκλο των, αυτών ο οποίος έχει τα μικρά κυκλάκια. Δεν μιλάω για τους ρόμβους. Μάλιστα. Μιλάω για τα κυκλάκια. Αυτά, αυτή η μικρή κύκλη... Να έρθω λιγάκι στην οθόνη, αν μας βοηθήσει λιγάκι και ο σκηνοθέτης μου. Να τα βλέπουμε όλα στην οθόνη. Ναι, πολύ λοιπόν, ωραία. Έχουμε τον εξωτερικό κύκλο που έχουμε 26 κύονες. Ακριβώς. Αναφερόμαστε λοιπόν στο μαύρο κύκλο τώρα. Αυτός είναι ο τείχος στον οποίο περιβάλλονται όλα τα υπόλοιπα. Ακριβώς. Και μιλάμε τώρα για αυτούς εδώ τους κύονες σε αριθμό 14. Αριθμός 14, είναι, αυτοί οι κύονες είναι κορινθιακού ρυθμού. Άρα δωρικού η εξωτερική, κορινθιακού η εσωτερική. Μάλιστα. Και να ρωτήσω κάτι, γιατί μετρήσατε αριστερόστροφα, αντίθετα δηλαδή από την κίνηση που κάνατε προς τα έξω? Πρώτον, διότι έτσι το έθεσε ο Πλάτος στον Τίμεο. Πρώτον και κύριον. Αυτό όμως έχει απόλυτη ανταπόκριση στο ουράνιο στερέωμα. Δεν είναι τυχαίο. Οι απλανείς έχουν αριστερόστροφη φορά, δεξιόστροφη φορά, ενώ οι πλανήτες εσωτερικά έχουν αριστερόστροφη. Ωραία. Και έτσι προκύπτει αυτός. Αυτή η αρρύθμιση με αυτή τη φορά τη συγκεκριμένη. Η αρρύθμιση αυτή ανταποκρίνεται σε πλανητικά σώματα, τα οποία γνωρίζουμε? Όχι, μάλλον, να μην πω όχι, ανταποκρίνεται στην ενιαία εξωτερική κίνηση της μεταπτώσεως των ησημεριών. Για αυτό είναι ένα αστρονομικό φαινόμενο διαπιστωμένο σήμερα και διασταυρωμένο με αυτά που λέει και η Θόλος. Ενδιάμεσα όμως βλέπουμε ότι, μάλλον μεταξύ του τελευταίου κύκλου και του κέντρου ολόκληρου του κύκλου, υπάρχουν κάποια μικρά σύμβολα που μοιάζουν με ρόμβους, μπορεί να τους χαρακτηρίσει κανείς. Ακριβώς. Αυτοί οι ρόμβοι τι συμβολίζουν? Πολύ, πολύ ενδιαφέρον είναι το θέμα από τώρα και ύστερα που μπαίνουμε σε λεπτομέρειες. Θα έλεγα να πάμε απευθείας στο κέντρο που εκεί υπήρχε μια λευκή πέτρα, ολοστρόγγυλη και ήταν πραγματικά ο ήλιος. Κρατήστε τα υπόλοιπα όμως γιατί να πάμε σε διαφημίσεις.